coach επανεκκίνηση στο πρωτάθλημα. Σήμερα καταφέρατε και πήρατε το τρίποντο, ένα δύσκολο παιχνίδι από αρκετές απόψεις. Οι ομάδες, όπως μας είχατε πει και κατά το παρελθόν, δεν θα είναι έτοιμες στην πρώτη έτσι αγωνιστική μετά την επανεκκίνηση. Θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι και γενικά. Εντάξει, πρώτα απ' όλα είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξαναπαίζουμε. Όλοι όσοι εμπλέκονται στην ομάδα. Δεύτερον, σημαντικό να ξεκινάς ξανά με ένα τρίποντο. Είναι μια περίεργη κατάσταση για όλους, αλλά θέλαμε πάρα πολύ όλοι να παίξουμε. Η Αμαζόνης είναι γενικά μια ομάδα που δουλεύει καλά, που είναι στιβαρή και έπρεπε να είμαστε και εμείς σοβαροί. Χαρούμενοι για το τρίποντο. Κάποια στοιχεία που δουλεύουμε έχουν αρχίσει να εμφανίζονται ξανά στην ομάδα μας. Μένει να δώσουμε μεγαλύτερη συνέχεια σε αυτά τα πράγματα. Τώρα σε μία εβδομάδα, έχετε μία εβδομάδα μπροστά σας να δουλέψετε και αγωνίζεστε σε μία πολύ δύσκολη έδρα στη Θεσσαλονίκη απέναντι στον Άρη, που όπως φαίνεται θα είναι μία από τις ομάδες της διεκδικήτριας. Δεν ξέρουμε βέβαια πόσες θέσεις θα δώσουν έτσι το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Ναι, ο Άρης έτσι κι αλλιώς ήταν μια δυνατή και υπολογίσιμη ομάδα και ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο μετά από τη διακοπή. Εμείς έχουμε να κάνουμε τη δουλειά μας στην εξέλιξη της ομάδας και σίγουρα είναι ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι που σκοπός μας είναι να πάμε να νικήσουμε. Παναγιώτα Διώτη είναι δίπλα μου. Παναγιώτα, σήμερα επανεκκίνηση στην Volley League γυναικών. Ξεκινήσατε με νίκη στην πέμπτη αγωνιστική απέναντι στις Αμαζόνες. Θα ήθελα ένα σχόλιο για το παιχνίδι που παρακολουθήσαμε σήμερα. Επιτέλους, μετά από τρεις μήνες, όχι για μένα αλλά για τις υπόλοιπες κοπέλες, ξανά μέσα στο γήπεδο. Δύσκολη η αρχή αυτή, θεωρώ, γιατί τρεις μήνες να είσαι κλεισμένος στο σπίτι, ξέρεις, όλη αυτή η διαδικασία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Παρ' όλα αυτά, πήγε πολύ καλά. Είχαμε άγχος στην αρχή, φυσικά. Φάνηκε. Ξέρεις, η πρώτη πόντι είναι μέχρι να δεις ότι μπαίνουμε πάλι στο γήπεδο. Αλλά νομίζω κύλησε καλά, κύλησε καλά. Και φάνηκε και στις δύο ομάδες, γιατί είδαμε κάποια λάθη που συνήθως δεν τα βλέπουμε, κάποια εύκολα λάθη. Εύκολα λάθη, τα οποία στην προπόνηση δεν υπάρχουν και δουλεύουμε πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι κάθε μία μας δούλεψε πολύ σωστά για να έρθει αυτή η νίκη, που είναι πολύ σημαντική για τη συνέχεια. Εσύ ήρθες πολύ πρόσφατα, επαναπατρίστηκες για χάρη του Αόθηρας, ξεκίνησες στην Ελβετία, σε ένα τελείως διαφορετικό πρωτάθλημα. Καταρχήν θέλω να μας πεις πώς είναι οι πρώτες σου μέρες εδώ στην Σαντορίνη. Σίγουρα φαντάζομαι έχεις και θα χρειάζεται και μια περίοδο προσαρμογής. Κυρίως η περίοδος προσαρμογής έχει να κάνει με τον τρόπο παιχνιδιού, με το τι ζητάει ο coach, που okay, έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν και ξέρω πάνω κάτω τι θέλει και οι συνεργάτες του. Αλλά κυρίως αυτό. Ήρθα από την Ελβετία, όπως είπες. Διαφορετικό πρωτάθλημα. Και γενικότερα διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης του COVID. Δηλαδή εκεί δεν είχαμε τόσο... δεν σταματήσαμε καθόλου το πρωτάθλημα. Ναι, μεν προσέχαμε, υπήρχε ένα πρωτόκολλο, υπάρχει ένα πρωτόκολλο, αλλά δεν σταμάτησαν καθόλου τα παιχνίδια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, πολύ ενθουσιασμένη που είμαι στη θύρα φέτος, στον Αόθηρα, για το υπόλοιπο της σεζόν και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Πάντως η αλήθεια είναι ότι όσον αφορά την προσαρμογή δεν θα δυσκολευτείς στο θέμα νησιού. Στις Κυκλάδες σε γνωρίζουμε, έχεις αγωνιστεί στον Παναξιακό σίγουρα, οπότε σε αυτό το κομμάτι θα σου είναι λίγο πιο εύκολο. Ναι, τρία χρόνια στον Παναξιακό ήμουνα, έχω παίξει πολλές φορές εδώ μέσα. Έχω ζήσει ωραίες στιγμές γενικότερα στις Κυκλάδες, οπότε νομίζω ότι δεν θα έχω πρόβλημα να προσαρμοστώ και μου αρέσει πάρα πολύ η ζωή στο νησί. Έχετε θέσει υψηλούς στόχους σαν ομάδα. Ήρθες για να βοηθήσεις στην επίτευξη αυτών των στόχων και να βοηθηθείς και εσύ ακριβώς. Πώς βλέπεις τη συνέχεια του πρωταθλήματος? Θα είναι περίεργο το πρωτάθλημα, έτσι, το γιατί ναι, έχει πολλές ιδιαιτερότητες αυτή τη στιγμή. Πιστεύω πάρα πολύ στη δουλειά που κάνουμε μέσα στο γήπεδο. Είναι πολύ, πολύ, πολύ σωστά, πολύ οργανωμένα. Το staff δουλεύει πολύ σωστά μεταξύ τους, συνεννοούνται.
πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό, στο τι γίνεται στην προπόνηση. Τώρα για τις υπόλοιπες ομάδες δεν γνωρίζω τι έχουν κάνει, αλλά θεωρώ ότι για τη δική μας ομάδα έχουμε θέσει υψηλούς στόχους. Στέλιος Ατσιδάφτης, ο προπονητής των Αμαζόνων, coach. Σήμερα επανεκκίνηση για την Volley League γυναικών, ένα δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα σου. Παρ' όλα αυτά, σταθήκατε όσο μπορούσατε, είχατε και την ατυχία με τον τραυματισμό της Βαρουδάκη. Φτάσατε ένα βήμα πριν την κατάκτηση του δευτέρου σετ. Παρ' όλα αυτά, η συνέχεια ήταν διαφορετική και ιτηθήκατε. Εντάξει, ήταν δύσκολη η αρχή και για τις δύο ομάδες. Φάνηκε μέσα στο παιχνίδι, γίνανε πάρα πολλά λάθη σε απλές φάσεις που δεν θα έπρεπε να γίνουν. Φαίνεται ότι τα κορίτσια έχουν έλλειψη από αγώνες. Δεν μπορούσαμε ούτε φιλικά να κάνουμε αυτή την περίοδο. Είναι δύσκολη, η αρχή είναι πάντα δύσκολη. Εμείς από τη μεριά μας, αν και έχουμε ελλείψεις, έχουμε δηλαδή την μία ξενή η οποία δεν γύρισε και την άλλη η οποία σήμερα τραυματίας και είπαμε να μην τη χρησιμοποιήσουμε. Και παρότι ότι είχαμε τον τραυματισμό και τη Δάφνη στο τέλος του πρώτου σετ, για δύο σετ ήμασταν αρκετά ανταγωνιστικοί, θα έλεγα. Και πρόκειται για δύο ομάδες που έχουν τελείως διαφορετικούς στόχους. Εμείς είμαστε μια ομάδα που ανέβηκαμε φέτος. Προσπαθούμε να παίξουμε όλα τα παιχνίδια, να τα ευχαριστηθούμε και να βγούμε σε όποια καλύτερη θέση μπορούμε. Η Σαντορίνη είναι μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Έτσι. Είναι πρώτη στον όμιλο και είναι από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι από τα πρώτα δύο σετ είμαι αρκετά ικανοποιημένος. Και γενικώς από τα παιδιά είμαι ικανοποιημένος σε αυτή την ομάδα και από την προηγούμενη φάση. Προσπαθούν 100%, είναι καλά παιδιά, δεν έχω πρόβλημα. Απλώς αν μπορούσαμε να λατώσουμε λίγο τα λάθη μας σε κάποια σημεία του παιχνιδιού, θα μπορούσαμε ίσως να είχαμε πάρει κάτι παραπάνω όπως ένα σετ, ας πούμε, που ήμασταν πολύ κοντά. Σίγουρα η απώλεια της Owens είναι τεράστια. Σήμερα δεν είχατε ούτε την Βαϊντόβα και χάσατε και τη Δάφνη Βαρουδάκη στον τραυματισμό της. Παρ' όλα αυτά, βρήκατε τις λύσεις. Παρότι είστε μια ομάδα νεοφώτιστη, δείχνετε ότι έχετε τις λύσεις μέσα από την ομάδα και τα κορίτσια ανταπεξήλθαν στις δυνατότητες στο παιχνίδι. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η συνέχεια για την ομάδα σας στο πρωτάθλημα. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν είναι τυχαίο που γίνεται και γενικώς στις ομάδες που είμαι προσπαθώ να έχω αθλήτριες οι οποίες δεν μπορούν να προσφέρουν. Δηλαδή δεν είμαι κατά της λογικής ότι έχουμε 7 παίχτριες και οι υπόλοιπες δεν μπορούν να μας βοηθήσουν. Εδώ είναι και η ομάδα αυτή φτιαγμένη, παρότι έχουμε χαμηλό budget και δεν έχουμε μεγάλη οικονομική δυνατότητα. Είναι έτσι φτιαγμένη που όλες οι κοπέλες, ακόμα και αυτές που είναι στον πάγκο, μπορούν να προσφέρουν και να μπουν και να παίξουν σε αυτό το επίπεδο. Και γι' αυτό φαίνεται ότι παρότι έχουμε 3 κοπέλες που είναι εκτός, μπορούμε και στεκόμαστε με τον πρώτο του ομίλου. Έτσι είναι φτιαγμένη η ομάδα, έτσι είναι η φιλοσοφία της ομάδας. Έτσι. Από εδώ και πέρα πρέπει να δούμε πότε θα γυρίσει η Δάφνη, εντάξει, να δούμε πότε θα γυρίσει και η Βαϊντόβα, πότε θα είναι έτοιμη. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα από εδώ και πέρα, γιατί ο όμιλός μας είναι ένας όμιλος που σε αντίθεση με τον άλλον που οι ομάδες χάσανε παίχτες, αποδυναμωθήκαν. Ο δικός μας όμιλος είναι ένας δύσκολος όμιλος. Οι ομάδες όλες εκτός από εμάς και τη Λαμία έχουν δυναμώσει σε σχέση με την πρώτη φάση που παίζαμε πριν την καραντίνα. Είναι τα παιχνίδια δύσκολα, δεν θα είναι δύσκολα έτσι και μπορούμε να βρεθούμε και εμείς σε δύσκολη θέση και να παίξουμε δύσκολα παιχνίδια. Αυτό είπα και στην ομάδα πριν ξεκινήσουμε, ότι δεν πρέπει να έχουμε άγχος σε αυτά τα παιχνίδια. Είμαστε στην Α1, η ομάδα είναι πρώτη χρονιά στην Α1. Πρέπει να μπουν μέσα να το χαρούν, να δουν και αυτές και εμείς όλοι μας στην ομάδα που ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία. Το ότι ξεκινάει και πάλι το πρωτάθλημα και δεν γνωρίζετε πόσες ομάδες θα πέσουν, πώς θα διεξαχθεί η δεύτερη φάση, σας επηρεάζει εσάς σαν οργανισμό? Νομίζω ότι είναι λάθος. Είναι μεγάλο λάθος, νομίζω. Θα έπρεπε τουλάχιστον να ξέρουμε ποιο είναι το πλάνο για την κατηγορία. Ξέρουμε ότι μπορεί να μην συνεχιστεί, να διακοπεί ή οτιδήποτε, δεν ξέρουμε πόσο θα τραβήξει με αναβολές αγώνων κτλ. Αλλά θα πρέπει να ξέρει ο καθένας που παίζει στον όμιλο, σε κάθε όμιλο, να ξέρει πώς θα εξελιχθεί το πρωτάθλημα, ποια είναι η δομή του, το φορμά του. Δεν γίνεται να παίζουμε αγώνες και να μην το ξέρουμε και είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρθει γρήγορα, έτσι ώστε να μην έχουμε και περίεργες καταστάσεις στη συνέχεια σχετικά με τα παιχνίδια για το ποιος θα περνάει στην επόμενη φάση, ποιος θα παίζει play out, οτιδήποτε. Πάντως, θα ήθελα να πω κάτι, ότι είναι πολύ σημαντικό που ξεκινάει το πρωτάθλημα. Δηλαδή, βλέπω ότι οι σύλλογοι σε αυτό το θέμα δεν είχαν μια κοινή άποψη. Η άποψη δικιά μου είναι ότι έπρεπε οπωσδήποτε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Άσχετα με τα προβλήματα που έχει κάθε ομάδα, άσχετα με τις παίχτες που μπορεί να φύγανε ή οτιδήποτε. Ήταν κακό για το βόλεϊ να μείνουμε άλλον ένα χρόνο ολόκληρο χωρίς να παίξουμε βόλεϊ. Και αυτό είναι ουσιαστικά που θα πρέπει να μας νοιάζει σαν εμείς που είμαστε σύλλογοι της Α1, ας πούμε. Και μακάρι να ξεκινήσουν και άλλες κατηγορίες. Θα πρέπει να μας νοιάζει ποιο είναι το καλό του βόλεϊ και όχι ο καθένας να κοιτάει τα δικά του τα συμφέροντα, τη μικροπολιτική, τη δική του ομάδα αποκλειστικά. Εντάξει, κάποιοι βγήκαν ζημιωμένοι από όλη την κατάσταση, κάποιοι είναι καλύτερα, κάποιοι βρήκαν μια ευκαιρία να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι καλύτερο έτσι όπως έγινε η κατάσταση. Όμως το βασικό είναι ότι ξαναπαίζεται βόλεϊ. Και αυτό θα πρέπει να απασχολεί όλους.
Κοντά μας η κεντρική της ομάδας των Αμαζόνων, η Βάσια Αρβανιτοπούλου. Βάσια, σήμερα ήρθατε εδώ στην Σαντορίνη στην επανεκκίνηση του πρωταθλήματος. Προσπαθήσατε, είναι η αλήθεια, παρά τις έτσι απουσίες που είχατε και τον τραυματισμό της συμπαίκτριάς σου. Παρ' όλα αυτά δεν καταφέρνετε να φύγετε με κάτι. Θα ήθελα να μου πεις την γνώμη σου για το παιχνίδι που παρακολουθήσαμε. Αρχικά να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της Σαντορίνης. Είναι μια πολύ δεμένη ομάδα και σίγουρα μας έδειξε ότι έχει διεκδικεί επάξια ακόμα και τον τίτλο, ενδεχομένως. Όσον αφορά την ομάδα μου, είμαστε ένα σύνολο σχετικά νέο. Είχαμε αρκετές απώλειες σήμερα. Έχουμε χάσει τη μία μας κεντρικό και είναι η πρώτη μου συμμετοχή γι' αυτό στην ομάδα. Δυστυχώς τραυματίστηκε και η αρχηγός μας. Προσπαθήσαμε να μην το αφήσουμε να μας πτωήσει αυτό. Παλέψαμε όσο μπορούσαμε, αλλά πιστεύω ότι σε κάποια κρίσιμα σημεία κάναμε πολλά λάθη, τα οποία πιθανώς μας στέρισαν το κάτι παραπάνω. Πώς νιώθεις που μετά από σχεδόν 3 μήνες πατάς και πάλι παρκέ για ένα επίσημο παιχνίδι? Σίγουρα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Έπρεπε, πιστεύω, να γίνει αυτή η αρχή. Ελπίζω να έχουμε μια καλή συνέχεια, χωρίς τραυματισμούς, γιατί όπως και να το κάνουμε είναι δύσκολο μετά από τόσο καιρό να επανέλθουμε σε αγωνιστικό ρυθμό. Από εκεί και πέρα εύχομαι καλή συνέχεια σε όλες τις ομάδες.